Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα που θα θυμάμαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε γιατί έχετε διακόψει για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές. Θέλω να θέσω το πρώτο ερώτημα. Δίνοντας την εικόνα αποκατάστασης, ποια είναι η εικόνα αποκατάστασης στην πολύπαθη Μάνδρα. Γιατί ρωτούν και οι τηλεθεατές, κύριε Πρωτούλη, τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και εμείς εδώ στην εκπομπή, και θα θέσουν τα ερωτήματα και οι καλοί συνάδελφοι, ο Νίκος Βοσδογάνης και ο Περικλής ο Καπετανόπουλος. Σε σχέση με την αποκατάσταση των μεγάλων καταστροφών που υπέστη η Μάνδρα, είχαμε θρηνήσει συμπολίτες μας εκεί, και εσείς ως Λαϊκή Συσπήρωση πάντα επιμένετε πως δεν έχουν ολοκληρωθεί όχι απλώς τα έργα αποκατάστασης, αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί και οι μελέτες μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα όπου τα κουβαντιάζαμε εδώ ζωντανά και στον αέρα της εκπομπής. Τι ισχύει τελικά? Ναι, ξεκινώντας, επειδή πιάσαμε το θέμα των μεγάλων φυσικών καταστροφών, ναι, και σήμερα στην επικαιρότητα βρίσκεται μια απαράδεκτη δικαστική απόφαση. Ναι, θέλετε να σχολιάσετε για το Μάτι, βέβαια, θα σας πήγαινα εκεί. Ναι, αθώνει και πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες για μια τεράστια καταστροφή που θρηνήσαμε πάρα πολλά θύματα. Είναι μια απόφαση ντροπή, και αποδεικνύει αυτή η απόφαση ότι αν οι εργαζόμενοι που μας παρακολουθούν, οι κάτοικοι της Αττικής, η νεολαία, σταματήσει, και όλης της Ελλάδας, η νεολαία, σταματήσει τον αγώνα, το μεγάλο αγώνα που δίνει για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στο Μάτι, σε λίγα χρόνια και για αυτή την τραγωδία δεν θα πληρώσει κανένας. Όπως δεν πληρώνει κανένας για την τεράστια τραγωδία στο Μάτι. Είναι πραγματικά ντροπή, ντροπή να έχουν αθωωθεί όλοι επί της ουσίας, και όσοι για τα μάτια του κόσμου έχουν πάρει μια υποτιθέμενη καταδικαστική απόφαση να πάνε στο ταμείο να δώσουν 10 ευρώ την ημέρα και να απαλλαγούν από τις ευθύνες τους. Είναι πραγματικά ντροπή αυτό που συμβαίνει. Και δείχνει ότι μπροστά μας έχουμε όχι απλά μόνο μια κυβερνητική πολιτική και μια πολιτική η οποία στηρίζεται και κατευθύνεται από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λέει ότι είναι προτιμότερο να παρθούν μέτρα εκεί που έχουν όφελος οι επιχειρηματικοί όμιλοι, και είναι προτιμότερη η καταστροφή από το να ξοδευτούν χρήματα για την πρόληψη. Αυτό επί της ουσίας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οδηγίες της και η κυβερνητική πολιτική. Αλλά πολύ περισσότερο έχουμε και τη δικαιοσύνη που στηρίζει, αβαντάρει αυτές τις κυβερνητικές αποφάσεις και ευρωενωσιακές αποφάσεις. Που σημαίνει, για να φτάσουμε και σε ένα συμπέρασμα, που σημαίνει ότι ο αγώνας όλων μας πρέπει να ενταθεί για να μπορούμε να ζούμε με ασφάλεια στις πόλεις και στα χωριά. Όπως σήμερα εδώ στη Μάνδρα. Ναι. Ερχόμαστε να κάνουμε περιφερειακό συμβούλιο για μια περιοχή που έχει υποστεί ανίποτη καταστροφή από τις πλημμύρες τον προηγούμενο χρόνο, από τις πυρκαγιές τις περσινές και τις προπέρσινες, και δεν υπάρχει ούτε ένα θέμα. Δείτε τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα, έτσι κάντε από ενδιαφέρον, μπείτε στον κόπο για να τα δείξετε. Δεν υπάρχει ούτε ένα θέμα που να αφορά την περιοχή, να αφορά την πρόληψη, να αφορά μέτρα για την αντιπυρική περίοδο που ξεκινάει μεθαύριο, που έχουμε μέρα απεργίας στην Πρωτομαγιά, ξεκινάει και αντιπυρική περίοδος. Εδώ έχουν καεί 200.000 στρέμματα. Ποια μέτρα έχουν επαρθεί για αυτή την περίοδο που ξεκινάει μπροστά μας? Τα μέτρα είναι μεγάλα λόγια, είναι εκδηλώσεις. Είχε βγει ένα μεγάλο σύνθημα μέσα στις πυρκαγιές της Βόρειας Εύβοιας, βγήκε από τους κατοίκους, βγήκε από την νεολαία όλης αυτής της περιοχής, που πάλευε με τα χέρια επί της ουσίας και τα λισοπρίωνα να σώσει τα χωριά του, να σώσει τα χωράφια του, κόντρα στις εντολές που έδιναν οι κρατικές υπηρεσίες, και τους λέγανε σηκωθείτε να φύγετε γιατί η φωτιά θα σβήσει τη θάλασσα. Λοιπόν, αυτό το σύνθημα ήταν μόνο ο λαός σώζει το λαό. Και εμείς προσθέτουμε, επειδή μπροστά μας έχουμε και τις ευρωεκλογές στις 9 του Ιούνιου, μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ανατροπής. Και είναι μια ευκαιρία οι ευρωεκλογές, όπως ήταν και οι προηγούμενες εκλογές που περάσαμε, αλλά είναι μια μεγάλη ευκαιρία να καταδικαστεί αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στη λογική του κόστους όφελους λογαριάζει ως κόστος τις λαϊκές περιουσίες, λογαριάζει ως κόστος τις ζωές, αν δεν υπάρχει όφελος για τους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και να καταδικάσει και αυτές τις δυνάμεις
οι οποίοι στηρίζουν ακριβώς αυτή την πολιτική και δεν παίρνουν κανένα απολύτως μέτρο για την προστασία των λαϊκών υπηρεσιών, του περιβάλλοντος, των δασών μας, αλλά και των ανθρώπινων ζώων. Και πολύ περισσότερο, ακόμα και όταν επέλθει η καταστροφή, έρχονται με μέτρα τις ευθύνες να τις δώσουν ξανά στα θύματα πάνω και να βγάλουν τις ευθύνες από πάνω τους. Με αυτό θέλουμε να συμπληρώσουμε. Υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση, ναι, επειδή είναι το μόνο μέτρο επί της ουσίας που πήρε η κυβέρνηση για την αντιπυρική περίοδο που ξεκινάει 1η Μάη. Αυτό το μέτρο είναι ότι ρίχνει την ευθύνη στους κατοίκους που ζουν 300 μέτρα από αγροτοδασικές εκτάσεις να πάρουν μέτρα για πράγματα που θα έπρεπε να κάνει η δασική υπηρεσία, δηλαδή για τον καθαρισμό δασών και τον καθαρισμό περιοχών και δρόμων, να πάρει μέτρα για την προστασία του ίδιου, της περιουσίας του και της οικογένειάς του, και σε τελευταία ανάλυση του δίνει μία εντολή στην οποία αργότερα, όταν θα έρθει πάλι η καταστροφή, δεν θα του δίνει ούτε καν αποζημίωση. Θα του λέει: πήρες αυτά τα μέτρα που σου είπαμε, έδωσες τεχνική έκθεση, έδωσες έκθεση επικινδυνότητας για το που βρίσκεται το ακίνητό σου. Μάλιστα. Δεν έδωσες ή δεν πήρες τα κατάλληλα μέτρα, δεν παίρνεις καμία αποζημίωση. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι τόσα χρόνια μετά που μας λένε και μας καταγγέλνουν ότι ακόμα και αυτές τις πενιχρές αποζημιώσεις δεν τις έχουν πάρει. Και να μην ξεχάσουμε και το τελευταίο που είχαμε στην προηγούμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, μια και πιάσαμε το θέμα για το μάτι, ότι εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχει έρθει και έχει αποφασιστεί από τις παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποφασιστεί η Περιφερειακή Αρχή να εναντιωθεί δικαστικά ακόμα και σε αυτές τις ελάχιστες 9 περιπτώσεις στον αριθμό που υποχρεώθηκαν με πρωτόδικη απόφαση να δοθεί μία υποτυπώδης αποζημίωση. Δηλαδή μιλάμε για αποζημιώσεις της τάξης των 60.000, 40.000 για το σπίτι τους που κατακάηκε και 20.000 για ηθική βλάβη. Και ακόμα και σε αυτά τα ελάχιστα έχει πάρθει απόφαση με τις παρατάξεις Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ να εναντιωθεί η περιφέρεια σε αυτή την απόφαση, δηλαδή να πάει δικαστικά απέναντι στα θύματα. Όπως και το αντίστοιχο, να πάνε δικαστικά και οι δήμοι της περιοχής απέναντι στα θύματα, όπως και η κεντρική διοίκηση, δηλαδή η κυβέρνηση, να πάει δικαστικά απέναντι στα θύματα. Δηλαδή, ακόμα και όταν ένα πρωτόδικο δικαστήριο βγάλει μια θετική απόφαση, ναι, έρχεται μετά ξανά το κράτος, αυτό το ανάλγητο κράτος και το επιλεκτικά ανίκανο, όταν είναι για την προστασία της ζωής των ανθρώπων, να αναντιωθεί απέναντι στα θύματα. Θέλω να σας θέσουν τα ερωτήματα, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, κύριε Πρωτούλη, και θέλω να προλάβουμε. Η εικόνα που έχετε εσείς τελικά για τη Μάνδρα σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί οι πολύ σημαντικές μελέτες, έχουν ξεκινήσει αυτά τα έργα μετά από όλα αυτά που έζησε η πολύπαθη Μάνδρα και οι κάτοικοί της. Εσείς ποια εικόνα έχετε τελικά? Γιατί φαντάζομαι ότι θα το θέσετε τώρα στην... Ναι. Έχουν γίνει έργα αποσπασματικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Επί της ουσίας έχουν γίνει παλώματα, ναι, και όχι ουσιαστικά έργα που απαιτούν γενναία χρηματοδότηση. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό το περίφημο ρέμα της Αγίας Εκατερίνης και Σούρες, ναι, το οποίο ήταν αυτό που προκάλεσε, θυμάστε, τη μεγάλη πλημμύρα με πάρα πολλά θύματα και τεράστιες καταστροφές εδώ στην περιοχή. Για αυτό το ρέμα συζητήθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ναι. Δεν λέμε για να φτιαχτεί ένα έργο εκεί που καταλήγουν τα νερά. Λέμε για να διευθετηθεί, δηλαδή για να καθαριστεί όπως πρέπει. Για να διευθετηθεί και να φύγουν από τη μέση εμπόδια. Ίσως και ακίνητα που υπάρχουν. Εταιρείες που μπορεί να έχουν χτίσει πάνω στο ρέμα. Μια σειρά δηλαδή τέτοια μεγάλα και κοστοβόρα έργα, ακόμα και για αυτό το ελάχιστο, δεν έχουν γίνει. Πολύ περισσότερο για ολόκληρη τη Δυτική Αττική, ακόμα πρέπει να ξέρετε, δεν έχει καθαριστεί κανένα ρέμα. Δεν έχει καθαριστεί κανένα ρέμα, δεν έχει προχωρήσει από το 2021. Δεν έχει προχωρήσει. Εδώ και τρία χρόνια. Γιατί οι εργολάβοι... Ναι, βέβαια. Γιατί οι εργολάβοι βρίσκονται... Ο ένας προσφεύγει απέναντι στον άλλον. Μάλιστα. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πάνω από 7 εκατομμύρια αυτά που είναι να πάρουν. Και δεν έχει γίνει καμία τέτοια ουσιαστική δηλαδή παρέμβαση για την περιοχή. Νίκος Βοσδογάνης, δίνω το λόγο και στον Περικλή Καρπετανόπουλο για να προλάβουμε να σας θέσουν και τα ερωτήματα, κύριε Πρωτούλη. Λοιπόν, Ερετός GR. Εντυπωσιάζομαι που γίνεται ένα περιφερειακό συμβούλιο στη Μάνδρα και δεν συζητείται το κατεξοχήν σοβαρό θέμα για την περιοχή. Ναι. Ακόμα και να μην ήταν έτοιμη η Περιφερειακή Αρχή να ανακοινώσει συγκεκριμένες δράσεις, έστω και για το επίπεδο του συμβολισμού, το θέμα θα έπρεπε να τεθεί.
Λοιπόν, για σε αυτά που έλεγα... Φέραμε σήμερα, συγγνώμη που σας διακόπτω, φανταστείτε, φέραμε σήμερα ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αν και το είχαμε βάλει έγκαιρα για να συζητηθεί, ότι ακόμα και τα βυθοκορήματα από τον Πειραιά που είναι τοξικά που βγαίνουν και μάλιστα μέχρι και αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουν καταγγείλει αυτή τη διαδικασία και αυτά πρέπει να ξέρετε έρχονται και να αποθέτονται εδώ στην περιοχή, στη Μάνδρα. Λοιπόν, να τελειώσω αυτό που έλεγα πριν. Τα έργα, σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή, από τη Δημοτική Αρχή, προχωράνε αργά. Συμφωνώ πολύ. Λοιπόν, η Μάνδρα πνίγει και με 250 χιλιοστά νερό. Αυτή τη στιγμή οι βροχές είναι των 600. Ναι. Κάει και πέρσι, ενώ όταν πνίγει η Μάνδρα δεν είχε καεί αυτή η περιοχή. Και τελευταίο, το οποίο θα το είπα πριν, η Δημοτική Αρχή ζητάει να φτιαχτούν φράγματα μέσα στο καμένο δάσος, ώστε να σταματήσει η ροή του νερού, η Αντώνη. Είναι τα γνωστά τσιμεντένια φράγματα που φτιάχνονται μέσα στο δάσο. Ναι. Τίποτα δεν έχει γίνει και αυτό. Δεν έχει γίνει ούτε αυτό, λες. Όχι, όχι. Λοιπόν, να θέσει ερώτημα ο Περικλής Καπετανόπουλος. Στο δασαρχείο, ναι, ολόκληρη τη Δυτική Αττική. Πέρυσι υπήρχε ένας δασολόγος. Ένας. Λοιπόν, ένας δασολόγος για 350.000 στρέμματα, ναι, για ολόκληρη τη Δυτική Αττική. Εσείς, κύριε Πρωτούλη, θα το θέσετε το θέμα σε κάθε περίπτωση? Ανεξάρτητα αν δεν είναι στην ατζέντα. Το θέτουμε και στο δημόσιο λόγο με την φιλόξενη εκπομπή σας, ναι, με την απάντηση της ερωτήσης σας. Και αυτό που επιδιώκουμε είναι η κινητοποίηση, η ουσιαστική ενημέρωση και η κινητοποίηση των κατοίκων και των εργαζόμενων. Γιατί άμα σας πούμε πόσες φορές έχουμε θέσει το ζήτημα να συζητηθεί η αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση, είναι αμέτρητες οι φορές. Το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο Λογοδοσίας που έγινε την Παρασκευή, το πρώτο θέμα που βάλαμε ήταν ποια ήταν η ετοιμότητα της Περιφέρειας Αττικής για την αντιπυρική περίοδο που ξεκινάει 1η Μαΐου. Βλέποντας την κατάσταση που υπάρχει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, που είναι μια σκέπη κοροϊδία, βλέποντας την κατάσταση με τις οδηγίες που έρχονται και φυσικά βλέποντας και τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη νέα αντιπυρική περίοδο που δημιουργεί προϋποθέσεις για πολύ μεγάλες καταστροφές. Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι. Οι εργαζόμενοι που μας παρακολουθούν πρέπει να το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είναι επαναπαυμένος κανένας. Να σας θέσει ερώτημα, κύριε Πρωτούλη, ο Περικλής Καπετανόπουλος. Ναι. Γιατί ξέρω ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος, είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση. Παίρνοντας αφορμή από την ερώτηση του Νίκου, θυμάμαι τον κύριο Πρωτούλη να θέτει αυτό το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας προεκλογικά, πριν τις περιφερειακές εκλογές. Και μάλιστα είχαμε συνομιλήσει μαζί στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών και του έθεσα, ναι, αυτή την ερώτηση. Ποιο νομίζει ότι είναι σήμερα το επίπεδο της αντιπλημμυρικής προστασίας? Και εκεί είπε ακριβώς τα ίδια. Από τότε λοιπόν μας λέει ο ίδιος ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα σε επίπεδο σχεδιασμού και μελέτης. Άρα λοιπόν η ερώτησή μου, κύριε Πρωτούλη, είναι από τα 540 εκατομμύρια που υποτίθεται ότι θα διαθέσει η περιφέρεια στη Δυτική Αττική, πόσα θα διατεθούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Μάνδρας και της περιοχής που έπαθε τις πλημμύρες πριν από μερικά χρόνια? Ναι, είναι ελάχιστα. Ο προϋπολογισμός ξανά και για τη Δυτική Αττική δεν ξεπερνάει το 3% του προϋπολογισμού. Αυτό που καταγγείλαμε προεκλογικά και στην εκπομπή σας ισχύει και τώρα. Και μάλιστα μεγάλα έργα που πρέπει να γίνουν άμεσα για να προετοιμαστούμε στοιχειωδώς για μια επόμενη καταστροφή, δεν προχωρούν. Σας είπα χαρακτηριστικά και πριν για το μεγάλο ζήτημα που είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων. Καθαρισμός των ρεμάτων του 2021. Δεν έχει ακόμα δρομολογηθεί. Είναι 7 εκατομμύρια ευρώ για τη Δυτική Αττική και άλλα τόσα για την Ανατολική Αττική και το πράγμα βρίσκεται στο τσακωμό ανάμεσα στους εργολάβους, δίκες εναντίον δικών, ασφαλιστικά μέτρα εναντίον ασφαλιστικών μέτρων και κανένας δεν παίρνει την ευθύνη για να λυθεί το θέμα και να προχωρήσουν τουλάχιστον αυτές οι στοιχειώδεις. Με άλλα λόγια, μας λέτε ότι δεν έχει θωρακιστεί η περιοχή τόσα χρόνια μετά? Όχι. Ασφαλώς. Και όχι μόνο δεν έχει θωρακιστεί, έχουν επέλθει και οι καταστροφές, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, οι καταστροφές που είχαμε από το καλοκαιριού που μας πέρασε. Φωτιές, ναι. Ναι, γιατί τώρα έχουμε και αυτό. Έχουμε όλη την καμένη έκταση. Δηλαδή, δεν υπάρχει καν. Φορτίο. Έχει προσθεθεί και πολύ περισσότερο, πρέπει να ξέρουμε, ότι από τη χρόνια υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση και οι ελάχιστες υποδομές που υπήρχαν και αυτές έχουν αχρηστευτεί. Έχουν γίνει κάποια έργα όλα αυτά τα χρόνια. Άμα έρθετε στο κέντρο της Μάντρας θα δείτε ένα αντιπλημμυρικό μέσα στο κέντρο της πόλης. Ναι. Αυτό είναι ένας ταμιευτήρας νερού. Όλα αυτά που θα κατέβουν από τα βουνά, πού θα πάνε, σε αυτόν τον ταμιευτήρα?
Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Λέμε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να γίνει κριτήριο ψήφου και μπροστά στις ευρωεκλογές. Υπάρχει μία δυνατότητα από τις λίγες που υπάρχουν να καταδικαστεί αυτή η πολιτική και να αναδειχθούν δυνάμεις που πραγματικά υπερασπίζονται τις λαϊκές περιουσίες, υπερασπίζονται το λαό μας, όχι στα λόγια, αλλά με έργα και διεκδικήσεις.